για να πιστούν ακόμα περισσότεροι να ψηφίσουν κουκουέ, ρυχνόμαστε ξανά στη μάχη. Είμαστε πιο έτοιμοι, πιο έμπειροι. Την ορμή μας την έχουμε από τους αιώνες, από το δίκιο μας, από το θετικό για το κόμμα αποτέλεσμα της Κυριακής, μέσα βέβαια στον αρνητικό συσχετισμό και τη συντηρητικοποίηση που παραμένουν. Άλλωστε, πολύ περισσότεροι από όσους ψήφισαν το κόμμα αναθάρισαν από την άνοδο του κουκουέ. Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής για το εκλογικό αποτέλεσμα συναντά την πλατιά συμφωνία χιλιάδων νέων και την ανανέωση της συστράτευσής τους με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Έχουμε όμως πάρα πολλά να κάνουμε. Τώρα οργανώνουμε σχέδιο για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους από τις προηγούμενες εκλογές και ήδη φαίνεται ότι μπορούμε. Όλοι σκεφτόμαστε δηλαδή πώς θα φτάσουμε και θα πείσουμε περισσότερους. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ στα Λύκεια και στα ΕΠΑΛ, πιο ανάλαφροι μετά τις εξετάσεις τους, θα δώσουν μεγαλύτερη όθηση για να γίνει για περισσότερους πράξη το σύνθημα «Πρώτη ψήφο στα σχολεία, κόκκινη με φασαρία». Οι νέοι εργαζόμενοι στην τουριστική σεζόν, οι φοιτητές παρά την εξεταστική περίοδο, όλοι από τώρα κανονίζουν πώς θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν κουκουέ. Θα αρετά απευθυνόμαστε σε όσους έφτασαν ένα βήμα πριν ψηφίσουν το κόμμα στις 21 Μάη, που ταλαντεύτηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή και δεν το έκαναν είτε γιατί είπαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε γιατί υποχώρησαν στους εκβιασμούς περί σταθερότητας και περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Τώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα διλήμματα, ρίχνοντας κόκκινο στην κάλπη, να κάνουν επιλογή τους την ενίσχυση της μοναδικής φωνής της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης, για την οποία μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα το μετανιώσουν, ότι δεν θα τους βγει κάτι άλλο από αυτό που επέλεξαν. Γιατί το κουκουέ είναι η δύναμη που αντιπαλεύει την ίδια στρατηγική της κυβέρνησης, τη στρατηγική που υπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δείχνει τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο της ανατροπής του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, την προοπτική της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Η στρατηγική του κόμματος είναι που αποτελεί την εγγύηση στο λαό ότι δεν πρόκειται να τα διπλώσει, ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο στην αναμέτρηση με την κυβερνητική πολιτική.